ώρα 0 και στην αιματολογική κλινική του Βενιζέλη νοσοκομείου, η οποία έμεινε με 3 γιατρούς από 5, με συνέπεια να μην μπορούν να καλύψουν πλήρως το πρόγραμμα εφημέρευσης για όλο τον μήνα του νοσοκομείου. Μοιραία η δραστηριότητα της κλινικής για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας και το εξωτερικό ιατρείο γίνονται επισφαλείς, τονίζει μεταξύ άλλων η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Νομού Ηρακλείου. Είμαστε πια στο κλείσιμο. Η αιματολογική ήταν προστελεχωμένη πολλά χρόνια. Παρά τις οχλήσεις προς τις διοικήσεις και κεντρικά, δεν ενδιαφέρει κανένας να στελεχώσει την κλινική με 3 γιατρούς πια. Οι γιατροί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στο κλινικό τους έργο της καθημερινότητας ούτε στις εφημερίες. Οπότε αναγκαστικά θα περικόψουν τις λειτουργίες της κλινικής. Δηλώνουν ότι είναι και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Μετά από τόσες ώρες εργασίας και τόσες ώρες υπερπροσπάθειας, δηλώνουν ότι είναι επισφαλής η εφημέρευσή τους. Έχουν φύγει οι γιατροί για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί έτσι αποφάσισαν ή για οικονομικούς λόγους ή γιατί η ποιότητα εργασίας είναι πολύ καλύτερη στον ιδιωτικό τομέα από ό,τι είναι εδώ με τα σκυρά ωράρια που ακολουθούν. Με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει αυτό το νοσοκομείο. Οι εκκλήσεις του προσωπικού για στελέχωση της κλινικής αγνοήθηκαν, οι ήδη εξαντλημένοι γιατροί αδυνατούν να συνεχίσουν και η ταλαιπωρία των ασθενών αναπόφευκτη. Οι λύσεις, όπως η μετακίνηση των ασθενών σε άλλα νοσοκομεία της Κρήτης, απειλούν τα ίδια οριακά λειτουργούντα αιματολογικά τμήματα με κατάρρευση. Το πρόβλημα της αιματολογικής κλινικής έχει ξεκινήσει ένα χρόνο ολόκληρο. Είναι γνωστό στην 7η ΥΠΕ. Όσο περνάει ο χρόνος, τα πράγματα χειροτερεύουν. Δεν έχουν γίνει ενέργειες όταν τα πράγματα ήταν σε καλύτερες συνθήκες και ευκολότερα να διορθωθούν. Τώρα οι ενέργειες που γίνονται είναι σπασμωδικές και πολύ προσωρινές οι λύσεις αυτές. Η μετακίνηση για 2 εβδομάδες από νοσοκομείο των Χανίων ενός αιματολόγου προφανώς και είναι μια πολύ προσωρινή λύση. Δεν είμαστε σύμφωνοι στο να επιβαρύνεται ένα άλλο τμήμα για μια προσωρινή λύση και μια προσωρινή ανακούφιση. Δεν μπορούν πια να λειτουργούν πέρα των δυνατοτήτων τους και, το τονίζω αυτό, εις βάρος της ασφάλειας των ασθενών. Τώρα το νοσοκομείο έχει καταρρεύσει. Τι κρυβόμαστε τώρα πια? Το νοσοκομείο έχει καταρρεύσει και μάλιστα όχι τυχαία, ούτε σταδιακά. Είναι μια προγραμματισμένη και προδιαγεγραμμένη πορεία διάλυσης του νοσοκομείου και γενικότερα του ΕΣΥ, η οποία τελικά έχει επέλθει. Με εντέχνος, με υποστελεχώσεις, με υποχρηματοδοτήσεις. Τώρα τα κροκοδίλια δάκρυα ότι το ΕΣΥ πάσχει και πρέπει να βρούμε λύσεις, ας τα πούνε αλλού. Όπως τονίζουν γιατροί και εργαζόμενοι, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο στην αιματολογική κλινική του Βενιζέλιου νοσοκομείου, με συνέπεια ασθενείς που είχαν κλείσει ραντεβού να ταλαιπωρούνται, ενώ χαρακτηρίσαν ως προσωρινή λύση τη μετακίνηση αιματολόγου στο Βενιζέλιο από τα Χανιά. Δυστυχώς η κλινική είναι μία από τις 3 στην Κρήτη αιματολογικές κλινικές. Είναι πολύ σημαντική η κρίσιμη λειτουργία της και δεν είναι δυνατόν μια υπολειτουργία στην αιματολογική κλινική του Βενιζελίου να μπορέσει να τη σηκώσει το Παγνί και τα άλλα νοσοκομεία. Ζητάνε να προσληφθούν καινούργιοι αιματολόγοι. Είναι απλό το πράγμα. Ζητάνε να προσληφθούν καινούργιοι γιατροί. Ζητάνε να προσληφθούν καινούργιες νοσηλεύθερες. Ζητούν να προσληφθούν καινούργια στελέχη για αυτό το νοσοκομείο, το οποίο φτάνει στο μηδέν πλέον. Είναι απλά τα πράγματα. Πιο απλά δεν γίνεται. Και είναι σαν τις επιχειρήσεις που θέλουμε να τις φτάσουμε στο μηδέν για να τις δώσουμε μετά σε αυτόν που θα πει ότι θα τις αναβαθμίσει ή θα τις αναπουλήσει ή δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν είναι επιχείρηση το Βενιζέλιο, είναι νοσοκομείο. Δεν πρόκειται για αναστολή της λειτουργίας της κλινικής, υποστηρίζει από την πλευρά του ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Ζανδουλάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι όλα τα περιστατικά επίκουσας μορφής εξυπηρετούνται.